Γεια σας παιδιά μου και από εδώ. Σήμερα θα κάνουμε unboxing αυτό το καταπληκτικό Divum που περίμενα πόσο και πώς να σας το δείξω. Πραγματικά είναι πανέμορφο, εγώ το έχω σε ροζ χρώμα. Ενώ θα δώσουμε giveaway στην τουιτσάρα μας το πράσινο χρώμα. Παίρνετε μέρος με πολύ απλούς τρόπους έρχοντας στο κανάλι μας στο Twitch και ακολουθώντας τα βήματα για να πάρετε μέρος για το πράσινο. Αλλά εμείς σημαντικό είναι να δούμε σήμερα του ροζ. Και όπως βλέπετε έχει φανταστική συσκευασία, όπως και το D2 που είχαμε κάνει πάλι unboxing στο YouTube. Ελπίζω να έχετε δει εκείνο το βιντεάκι, το είχαμε δώσει και εκείνο giveaway. Οπότε ελάτε στο Twitch να μην χάνετε τέτοια giveaway γιατί είναι φοβερά. Έχει πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Και αφήνουμε στην άκρη τη σακουλίτσα και πάμε να ανοίξουμε να δούμε πώς είναι. Αρχικά, εγώ θαυμάζω το κουτί από τώρα. Το βλέπετε πόσο καταπληκτικό, φοβερό και ονειρικό και ανεπανάληπτο είναι. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ και πάμε να το ανοίξουμε σιγά σιγά. Πάμε να δούμε πώς είναι. Τσούκου τσούκου. Α, καλά, εντάξει τώρα. Εγώ έχω τρελαθεί. Δες εδώ πόσο όμορφο είναι. Σίγουρα αυτό το κουτί μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, να το κρατήσεις, να βάλεις πράγματα μέσα, να το έχεις και σαν στουλίδι στο σπίτι σου, γιατί όχι. Και πάμε να το δούμε και λίγο από κοντά. Δείτε πραγματικά πόσο καλή ποιότητα έχει και πόσο όμορφο είναι. Έχω ενθουσιαστεί ήδη με το κουτί και μόνο πραγματικά, που να δούμε και αυτό που έχει μέσα. Και... καλά δέξω, παιδιά. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Α, παιδιά, δεν το πιστεύω. Κάτσε λίγο. Oh my God. Αυτό έχει ουρά. Έχει ουρά! Είναι τέλειο. Έχει ουρά από πίσω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και αυτήν εδώ την τρυπούλα από πίσω. Έχει αυτά εδώ πέρα πάνω κάτω ουγού. Και όπως καταλαβαίνετε, όπως και το D2, είναι και αυτό ηχείο με pixel art που μπορείτε να το συνδέσετε με το κινητό σας και να έχει διάφορα pixel art. Εδώ πέρα έχει αυτοκόλλητο. Το βγάζουμε. Αυτό κανονικά είναι οθόνη. Γράφει και το logo Divum από κάτω. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Πάρα πολύ καλή κατασκευή. Ως συνήθως. Δείτε πως είναι από πάνω. Εντάξει. Έχει και την ουρίτσα του. Και από κάτω έχει και ωραίο πλαστικό έτσι για να μην γλιστράει πάνω στο γραφείο σας, να μην πέσει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ θα σηκώσω εδώ πέρα από κάτω γιατί ξέρω ότι κρύβει θησαυρό. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι, και είναι το καλωδιάκι του. Και οι οδηγίες χρήσης για να καταλάβουμε μόνο τι γίνεται. Και όπως σας είπα, το κουτάκι μένει πάρα πολύ ωραίο για να αποθηκεύεις πραγματάκια μέσα. Λοιπόν, αυτό... όχι, δεν μας κάνει. Σε αυτό το σημείο δεν σας είπα ποτέ πώς λέγεται αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Λέγεται ZOE. ZOOE. Το άλλο λεγόταν D2, αυτό λέγεται ZOE. Είναι λίγο πιο μικρό σε σχέση με το D2. Όπως βλέπετε, έχει εδώ πέρα το καλωδιάκι του, το οποίο είναι Type-C, το θυμάμαι και από το προηγούμενο, Type-C καλώδιο, και το φορτίζεις φυσικά με κάποιο power bank, με κάποιο φορτιστή, με οτιδήποτε έχεις τέλος πάντων στο σπίτι. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό με αυτό εδώ πέρα το ηχιάκι είναι ότι είναι ασύρματο και μπορείς να το πάρεις μαζί σου όπου θέλεις, όποτε θέλεις, να ακούς τη μουσική σου και να χαίρεσαι, παιδί μου, να παρτάνεις. Γιατί όχι. Λοιπόν, ξεκολλώντας εδώ πέρα την ουρίτσα, ανακάλυψα ότι έχει να βάλεις κάρτα SD που έχω και εγώ εδώ πέρα εντελώς στοιχεία μπροστά μου, μία μικρούλα τέτοια που έχει τραγούδια και το συνδέεις τέλος πάντων για να παίξεις τα αγαπημένα σου τραγούδια που έχεις στην κάρτα SD σου και επίσης μπορείς να το φορτίσεις φυσικά, το φορτίζεις εδώ πέρα και εγώ θα το φορτίσω με ένα power bank για να δούμε και πώς είναι. Κλαίω! Παιδιά, τόση ώρα πάλευα τσάμπα. Λοιπόν, το on και το off είναι αυτό εδώ το logo που εγώ έλεγα τι όμορφο που είναι. Είναι κουμπί. Οπότε ανοίγει. Τέλειο! Oh my God! Τι ανακαλύψαμε, Θεέ μου! Δεν το πιστεύω. Καλά, τέλειο. Λοιπόν, λέει και την ώρα. Καλή τη λέει σωστά σχεδόν. Είναι λίγο μπροστά. 6:35 λέει. Εδώ πέρα. Του αλλάζεις πράγματα. Μπορεί να λέει και έτσι την ώρα. Μπορεί να τη λέει και έτσι. Τη λέει με διάφορους τρόπους την ώρα. Αυτό τι είναι. Να. Ώρα. Ορολόγια. Ώρες. Λοιπόν, εδώ τι έχει. Α, εδώ αυξομειώνει τον ήχο όπως σας είπα. Ωραία, πάμε να μπούμε στην εφαρμογή λοιπόν και να βάλουμε κάτι από εκεί πέρα. Να το συνδέσουμε με το κινητό. Λοιπόν, υπάρχει εφαρμογή Divum στο κινητό εδώ πέρα. Συνδέει το Divum με το Bluetooth σου. Εμένα Zoe Lite κατευθείαν το έβγαλε. Και μπορείς να αλλάξεις οτιδήποτε θέλεις
στο ζωέ σου μέσω της εφαρμογής. Έχει πάρα πολλά που μπορείς να βάλεις. Εμένα μου αρέσουν όλα πάρα πολύ. Και κάπως έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε το pixel art του ζωέ. Πάμε να δούμε όμως, να βάλουμε και λίγο κανένα παλιό μου βίντεο, για να ακούσουμε και λίγο το ηχείο του. Θα βάλω βίντεο μου για να μην πάμε κάποιο copyright. Δεν θα βάλω μουσική επίτηδες. Όχι ότι κάνω promote στο κανάλι μου. Παιδιά, κλαίω, γράφει το τίτλο του βίντεο. What? Εγώ τώρα μπορεί να πεθάνω. Γράφει το Miss Madden, λέει. Είναι oh my god. Και έχει πάρα πολύ καλό ήχο. Έχει φοβερό μπάσο, να ξέρετε. Ήδη το νιώθω και τρέμει στο χέρι. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είσαστε. Έχει πάρα πολύ καλό ήχο. Ένα ακόμα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Και σήμερα είναι τέλειο, υπέρτατο, φανταστικό, όμορφο. Αυτό έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Μπορείτε να βρείτε όλα τα DIV μου προϊόντα, ακόμα και στο Scrooge και σε όλα τα μεγάλα καταστήματα. Public, πλαίσιο, κοτσόβολο. Παντού, 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 παντού. Λοιπόν, μπορείτε να τα αγοράσετε και από το official site του DIV με κανονικά, απλά δεν ξέρω τι παίζει με τελωνίο, μεταφορικά και τέτοια. Πάντως στον Κοτσόβολο κάνω 89-90, φυλάκι. Αυτά. Λοιπόν, σας αρέσει, το θέλετε, ελάτε στο Twitch για να το πάρετε με συμμετοχούλες, ωραίες και καλές εκεί πέρα, και ένας από εσάς θα το κερδίσει. Αυτό το δικό μου θα μπει εδώ πίσω στο background και θα μας κάνει παρέα σε όλα τα βίντεο και σε όλα τα live. Αυτά από εμένα, φιλάκια πολλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!